κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο θέμα και θα δούμε το μήνυμα του Προέδρου του ΟΣΕΒ, του κυρίου Θόδωρου Φέσα, ο οποίος έκρωσε τον κόδωνα του κινδύνου, κυρίες και κύριοι, όπως θα μας πει ο Νίκος Υποφάντης. Ναι. Και στην ουσία, εμέσως κάλεσε σε πάυση της παροχολογίας. Αναφέρθηκε τουλάχιστον σε αυτή. Ακριβώς. Επειδή είδαμε λίγο πριν τον κύριο Τσακαλώτο και λέει: Μην μιλάτε για τις τράπεζες, γιατί είναι κακό. Εδώ μιλάει ο Πρόεδρος του ΟΣΕΒ. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών. Οι τράπεζες είναι μέλη του συνδέσμου. Και τι λέει? Ότι χάνεται η εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες, γιατί δεν υπάρχουν έσοδα πλέον από τα δάνεια. Δεν παράγονται από τα δάνεια, κυρίως τα κόκκινα δάνεια, χρήμα προς τις τράπεζες. Δεν έχετε χρήμα πίσω, αλλά οι τράπεζες έχουν μόνο έξοδα. Και χτυπάει καμπανάκι στην κυβέρνηση και λέει ότι το κλίμα έχει χαλάσει. Έχουμε μια χαμηλή πτήση της ανάπτυξης, περίπου στο 2%, μπορεί και πιο κάτω. Άρα δεν υπάρχουν χρήματα για να μοιραστούν και του ζητάει να σταματήσουν την παροχολογία. Μια παροχολογία που έχουμε μπει λόγω του προεκλογικού κλίματος το οποίο υπάρχει και να προχωρήσουν, ακριβώς, και να προχωρήσουν γρήγορα στις μεταρρυθμίσεις ώστε οι αγορές να εμπιστευτούν τη χώρα μας κάποια στιγμή και να μην μας αφήνουν απ' έξω συνεχώς. Ας ακούσουμε τι είπε. Ακριβώς. Οι επιχειρήσεις βλέπουν την οικονομία να βρίσκεται σε χαμηλή πτήση με προβλήματα στην εμπιστοσύνη, στην κερδοφορία τους και στην ευάνθηση και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Το μήνυμά μας είναι ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν και στην προεκλογική περίοδο που άρχισε δεν πρέπει να δίδονται υποσχέσεις για εισόδημα που δεν δημιουργείται. Η μόνη λύση είναι να αναπτυχθεί η οικονομία με μεγάλες επενδύσεις και γρήγορη επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων.